Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, τρίτο και τελευταίο μέρος της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής on camera, πάντοτε από την τηλεόραση του Center. Βάζουμε μία ανωτελεία στην τρέχουσα επικαιρότητα, τόσο τοπική όσο και περιφερειακή, και ανοίγουμε μία ευχάριστη παρένθεση, μία παρένθεση που έχει να κάνει με την τέχνη, τον πολιτισμό, με την μουσική γενικότερα, που είναι ένας τρόπος έκφρασης και ούκο λίγες φορές, το έχουμε πει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, και με την διευθύντρια του Οδείου Νεάπολης, την κυρία Ελένη Πατσιά, η οποία είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Πατσιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Όπως επίσης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Νεάπολης, Κωνσταντίνος Χίζαρης, ο οποίος και αυτός είναι κοντά μας. Κύριε Χίζαρη, καλησπέρα και σε εσάς, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και φυσικά υπάρχει λόγος για μία ακόμη φορά, κυρία Πατσιά, που βρίσκεστε εδώ στο στούντιο της εκπομπής On Camera, γιατί το Οδείο Νεάπολης, πέρα από την άνοιξη, την οποία ημερολογιακά μπήκαμε, αν και τα καιρικά φαινόμενα λίγο πολύ έχουν μια αστάθεια. Το Οδείο Νεάπολης δεν έχει αυτή την αστάθεια. Προσπαθεί να προωθήσει μια μουσική άνοιξη μέσω φυσικά συναυλιών, σεμιναρίων και διακρίσεων, έτσι. Ακριβώς. Καλά τα λέω. Πάντα τα λέτε καλά. Περάσαμε τις εξετάσεις. Τα παιδιά σας περνάνε τις εξετάσεις. Υπό προϋποθέσεις. Φυσικά. Χωρίς κόπο. Πρέπει να κρατάμε τα προσχήματα και το επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που φυσικά το εκτιμούν οι γονείς. Γι' αυτό και εισπράττουμε την εμπιστοσύνη τους. Και η μουσική άνοιξη έρχεται ως ένα συμπλήρωμα όλων των δράσεων που έχουμε φέτος για τα 10 χρόνια ευδόκιμης λειτουργίας του Οδείου Νεάπολης. Μπορεί ίσως να ακούγονται λίγα για κάποιους, αλλά αν αναλογιστούμε ότι πριν 10 χρόνια ξεκινήσαμε ως μια μουσική σχολή με 40 παιδιά και σήμερα είμαστε ένα οδείο με 250 παιδιά και μέσα σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικής κρίσης, θα έλεγα ότι είναι άφλος. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων λεπτών. Κυρία Πατσιά, έτσι είναι. 10 χρόνια μπορεί να ακούγονται λίγα, αλλά για αυτόν το οποίο τα τρέχει και τα βιώνει δεν είναι καθόλου λίγα. Μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνει η χώρα. Να πούμε πάντα. Αλλά τα αφήνουμε αυτά, γιατί πραγματικά και τα καλά κόπους πτώνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν το αγαπούσατε αυτό το κύτταρο πολιτισμού το οποίο δημιουργήσατε στην πλευρά της Καβάλας, στην περιοχή της ΔΕΠΟ, στην Νεάπολης, δεν θα γινόταν τώρα τόσο. Σίγουρα, έτσι είναι. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Οι πρωτιές του Οδείου μας έχουν ξεκινήσει ήδη από την πρώτη χρονιά, συνεχίζονται. Φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έγινε ένα διεθνές φεστιβάλ 16 με 20 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη. Ο μαθητής μας Νάσος Αρβανιτίδης μπόρεσε και απέσπασε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του. Το βλέπουμε κιόλας, ο ηλικίας μόλις 12-13 ετών, έτσι. Ακριβώς. Είστε περήφανοι νομίζω και οι δυο. Πάντα, πάντα χαμογελάτε, το χαμόγελο πραγματικά. διάκριση δηλαδή, πού διακρίθηκε? Είναι διαγωνισμός κλασικής κιθάρας στην κατηγορία έως 13 ετών. Ο καθηγητής του Τάσος Δέλιος είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν πάντα σε εισαγωγικά τα παιδιά με κόπο και με ήθος στα βραβεία. Αυτό το αποδεικνύει και το σύνολο από κιθάρες που έχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά και το οποίο ήδη έχει αποσπάσει βραβεία και θα συμμετάσχει και σε διαγωνισμό τώρα στην Κομωτινή που θα γίνει, σε ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής με 200 κιθάρες. Μάλιστα. Με έναν επίσης άνθρωπο, τον κύριο Μπουντούνη, ο οποίος είναι διακεκριμένος κιθαρίστας. Τι να πούμε άλλο. Συμμετοχή και μόνο πραγματικά σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, τα λέει όλα. Δεν το συζητάμε. Καλή επιτυχία να έχει το Οδείο Νεάπολης και καλές διακρίσεις. Κύριε Χίζαρη. Να συμπληρώσω μόνο κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά η κάθε διάκριση μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι καρποί
πλέον γίνονται πραγματικότητα. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι από τον πρώτο χρόνο ακόμη λειτουργίας του ΟΔΙΟΥ, κάθε χρόνο έχουμε κάποια ή κάποιες διακρίσεις. Πώς είναι βέβαια αυτό δυνατόν, διότι από τον πρώτο ακόμη χρόνο λειτουργίας, ο πυρήνας των καθηγητών που το ξεκινήσαμε, ύστερα φυσικά από πρόσκληση της κυρίας Πετσιάς, είναι όλοι έμπειροι, πεπειραμένοι μουσικοδιδάσκαλοι και από τον πρώτο χρόνο φάνηκε αυτό το πράγμα. Φάνηκε η ποιότητα της διδασκαλίας, η οποία φυσικά αντανακλάει στα παιδιά και στην πόλη της Καβάλας. Και δεν είναι υπερβολή να πω ότι εν μέρη δεν μας εκπλήσει όταν πλέον έρχονται τέτοιες διακρίσεις, γιατί είμαστε πεπισμένοι για το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στο δύο μας. Mm-hmm. Είσαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, το οποίο... Ο ανταγωνισμός βέβαια υπάρχει πάντοτε, σίγουρα. Αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει μια σοβαρή παρουσία. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και αστάθμιοι παραγόντες. Όταν είναι ο υγιής ο ανταγωνισμός, εντάξει, είναι παίζουν καλό. Πολλά, είναι ναι, πολλά. Από εκεί και μετά σίγουρα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα και τα λέγαμε και πριν καιρό, εφάσι περιπτώσει. Υπάρχουν βέβαια και πέρα από τα σεμινάρια, υπάρχουν και οι συναυλίες, υπάρχουν και εκδηλώσεις, έτσι. Πολλές. Όπως πολλές. Η πιο πρόσφατη, πιο κοντινή. Τώρα την Κυριακή, στο καφέ Μπαρ Παλάδιο, στις 3 η ώρα. Εδώ, παραλιακά. Μάλιστα. Εδώ, παραλιακά. Ναι. Και μάλιστα 3 η ώρα, έτσι. 3 η ώρα, ωραία. Λίγο μετά ώρα, τον καφέ. Έτσι. Την καινοτομία, μάλιστα. Αυτό, έτσι το σκεφτήκαμε. 3 η ώρα, ναι. Θα κάνουμε την απονομή των πτυχίων της Rock School, μια συνεργασία που έχουμε εδώ και καιρό με το Λονδίνο. Και αυτό το πράγμα όλο θα πλαισιωθεί από 3 rock εργαστήρια τα οποία λειτουργούν στο οδείο μας. Παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου θα παίξουν. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί όγκο μιλάμε. Μας δώσαν 2 ώρες από το μαγαζί, ελπίζω μετά ήταν λίγο περισσότερες. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και πριν από λίγο καιρό, έτσι. Στην Ονειρούπολη, στο εμπορικό κέντρο Καβάλας, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Καβάλας για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Πάντα είμαστε υπέρ αυτών της συνεργασίας. Οι προσκλήσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες από εμάς, το έχουμε αποδείξει. Να πω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή για μας. Καταλαβαίνετε ότι οι ηλικίες έχουν την ενέργεια, έχουν τον ενθουσιασμό. Τώρα παιδάκια δημοτικού, Δευτέρας και Τρίτης δημοτικού θα παίξουν ροκ μουσική. Οι γονείς, οι γιαγιάδες είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Αυτό. Μάλιστα, η Κυριακή λοιπόν, 27 Μαρτίου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στο καφέ Μπαρ Παλάντιο. Μια μουσική έτσι, συναυλία από το Δίο Νεάπολης, ωραία ώρα. Μπορεί να συνδυάσει κανείς, νομίζω, το κυριακάτικο μεσημέρι. Βέβαια. Και πού σε έναν χώρο εξαιρετικό. Και πλήρως ανακαινισμένο. Και πλήρως ανακαινισμένο, ζεστό, φιλόξενο. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρουμε, δίπλα τον έχουμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται μέσα σε όλα αυτά, πέρα από την ημερολογιακή άνοιξη και η μουσική άνοιξη, κύριε Χίζερ, η οποία τι περιλαμβάνει. Πέρα από την συναυλία την οποία αναφέραμε, φέτος, επειδή ακριβώς έχουμε αυτόν τον εορτασμό, θέλαμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη χρειά στην χρονιά αυτή και έχουμε προγραμματίσει αρκετά πράγματα. Ξέρετε ότι ήδη τα Χριστούγεννα συνεργαστήκαμε και με το Μουσικό Σχολείο, είπαμε παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα. Συμμετείχαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ονειρούπολη της Δράμας, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται πάει να καθιερωθεί πλέον. Λοιπόν, τι έχουμε από εκεί υπάρχει πέρα. Υπάρχει μια εξωστρέφεια, αυτό βλέπουμε. Αυτό διαπιστώνει κανείς στο Δίο Νεάπολης, έτσι. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, με κάθε ευκαιρία, την πρόθεσή μας να συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε φορέα, δημόσιο ή δημοτικό ή ιδιωτικό, στην πόλη μας. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ένας σκοπός σημαντικός είναι να φέρουμε την τέχνη και τη μουσική κοντά στον κόσμο. Ανεξάρτητα από τώρα από το αν το παιδί σπουδάζει μουσική ή δεν σπουδάζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα από την συναυλία την οποία αναφέραμε, τον άλλο μήνα θα έχουμε την ευχαρίστηση και την τιμή να φέρουμε 2 ξεχωριστούς καλλιτέχνες, τον Ιάσονα Κεραμίδη στο βιολί, ο οποίος είναι πρώτο βιολί στη Φιλαρμονική του Μονάχου, Γερμανίας, και την Καρλότα Αμάντο, πιανίστρια από την Πορτογαλία. Στις 18 Απριλίου θα κάνουν συναυλία στο Όσκαρ, ενώ στις 19 και 20 Απριλίου θα κάνουν σεμινάριο, masterclass όπως το λέμε, για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Υπογραμμίζω, το θεωρώ πολύ σημαντικό να το πω αυτό,
Η συμμετοχή, η χρηματική θα είναι ίση για όλα τα παιδιά. Βάζουμε σε ίση μοίρα όλους τους σπουδαστές που θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτούς τους καλλιτέχνες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί κάποια σειρά προτεραιότητας. Η δε συναυλία στο Όσκαρ στις 18 Απριλίου θα έχει ενδεχομένως ένα συμβολικό εισιτήριο, όχι όμως για τα παιδιά. Όλα τα παιδιά θα είναι ελευθέρας, μόνο οι ενήλικες. Γιατί αυτό, κάτι που μάλλον θέλει να το ακούσει η διοικητία, δεν έχει το Δίο Νεάπολης κάποια επιχορήγηση από πουθενά. Ως εκ τούτου, όταν καλεί κάποιον εξωτερικό συνεργάτη καλλιτέχνη, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να ικανοποιήσει τις επιταγές και τις απαιτήσεις που θέτει ο καλλιτέχνης. Φανταστείτε, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, αμοιβή και όλα αυτά. Το Δίο Νεάπολης από αυτή την εκδήλωση δεν πρόκειται να βγάλει ούτε ένα ευρώ. Ό,τι γίνεται, γίνεται ακριβώς μέσα σε αυτό το πνεύμα της εξωστρέφειας και της προσφοράς. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά, θα προχωρήσω. Στις 15 Μαΐου έχουμε συναυλία καθηγητών, για την οποία μπορώ να σας εγγυηθώ ότι φέτος, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, θα προσπαθήσουμε πάλι να διατηρήσουμε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά και με ποικιλία και με δεξιοτεχνικά χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, δυστυχώς ημερομηνία που δεν γνωρίζω ακόμη, αλλά σίγουρα μέσα στο Μάιο, θα γίνει επίσης μια συναυλία μουσικής δωματίου για βιολί και κιθάρα, με εμένα στην κιθάρα και τον Γιάννη Κεραμίδη στο βιολί, που είναι επίσης καθηγητής του οδείου μας. Ενώ για το μήνα Ιούνιο έχουμε προγραμματίσει, το Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής θα κάνει μια θεατρική παράσταση. Θα ανεβάσουμε επίσης τη Λιλιπούπολη, τα γνωστά τραγούδια της Λιλιπούπολης που είναι πολύ αγαπητά στους μικρούς μας φίλους. Μάλιστα. Ενώ ευελπιστούμε, ακόμη δεν έχουμε πάρει τελική ημερομηνία, αλλά το θεωρούμε σχεδόν σίγουρο. Θα παρουσιάσουμε και ένα ωραίο πρόγραμμα με την Λαϊκή Παραδοσιακή Ορχήστρα μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στα Ελευθέρια της Καβάλας. Να πω λίγο κάτι. Γιατί λέει ότι το θεωρείς σχεδόν βέβαιο? Γιατί όπως σας έχω πει και άλλη φορά, η πόρτα του Δήμου Καβάλας από κάποια στιγμή και έπειτα ήταν πάντα ανοιχτή για μας. Δεν έχω να πω, να προσάψω τίποτα στους ανθρώπους. Και αυτό το ότι μπορούμε και κάνουμε πράγματα και φαινόμαστε ακόμη προς τα έξω, υπάρχει μερίδιο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ και πάλι, διότι δεν μπορούμε να επομιστούμε, δεν μπορώ να επομιστώ τα πάντα. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι πολλοί, οι καθηγητές είναι πάρα πολλοί και όλοι θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους, αλλά πάντα αυτό από πίσω έχει κάποια κόστη. Έτσι. Αυτό. Σίγουρα. Και φτάσαμε λοιπόν και για να τελειώσουμε. Επειδή ακριβώς φτάσαμε στο σημείο να λέμε μήπως είναι too much όλο αυτό και τελικά φτάσουμε σε έναν κορεσμό, αφήσαμε δύο πράγματα από το φθινόπωρο. Μάλιστα. Το ένα θα είναι μια θεατρική παράσταση, όπου η σκηνοθεσία θα αναλάβει γνωστός Καβαγιώτης, αγαπητός σκηνοθέτης που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Προτιμώ να μην το πω. Να μην το πούμε. Εντάξει. Μουσική επένδυση δικιά μου. Μάλιστα. Και τη δε εφορά και απαγγελία μουσική γενικώς του όλου εγχειρήματος θα την αναλάβει τάξη φωνητικής της Ελένης Γαλανοπούλου, που έχουμε επίσης στο οδείο μας. Και επίσης το φθινόπωρο θα φέρουμε πάλι για πρώτη φορά στη Καβάλα για σεμινάριο τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα, με σιγουριά μπορώ να πω το μεγαλύτερο Έλληνα κιθαρίστα, τον Κώστα Κοτσιόλη, ο οποίος θα έρθει, θα κάνει σεμινάριο, θα κάνει και συναυλία και θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εδώ την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μαζί του. Πράγμα που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά είναι κάθε μήνα σε κάποια χώρα έξω. Πάρα πολύ δύσκολα. Όπως βλέπετε, από όλα αυτά που σας αναφέραμε, μόνο ένας εξωτερικός καλλιτέχνης έρχεται. Όλα τα άλλα είναι με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις του οδείου.
Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια την οποία θέλω να υπογραμμίσω. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει, ας πούμε, σε τόσο έντονο βαθμό σε άλλο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιφέρειά μας, και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ περήφανος για την ομάδα που έχουμε. 25 καθηγητές από όλη την περιφέρεια, γιατί αυτό το πράγμα καταδεικνύει το εξής, ότι αφενός έχουμε μάχημους μουσικούς. Στον τομέα μας, ξέρετε, το να έχεις ένα πτυχίο δεν σημαίνει πάντοτε ότι εξασκώ την τέχνη. Λοιπόν, μάχημοι μουσικοί, οι οποίοι και μπορούν και οι ίδιοι να βγουν έξω σαν καθηγητές, αλλά και η διδασκαλία τους είναι τέτοια που καθιστά τα παιδιά ικανά να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας συναυλίας έξω. Γιατί σε όλες αυτές τις συναυλίες που σας ανέφερα, η μουσικοκινητική αγωγή, η Λιλιπούπολη, το ένα το άλλο, μετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή είναι ακριβώς η έμπρακτη απόδειξη, και αυτό θέλω να το τονίσω και πρέπει, θέλω να το περάσω και στους γονείς που μας εμπιστεύονται, κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε, συνδυάζουμε πάντοτε θεωρία και πράξη. Για να φανεί αυτό το πράγμα, όχι απλά διδάσκουμε. Και αυτό φαίνεται, κύριε Χίζαρη, δεν χρειάζεται. Μας βοήθησε πάρα πολύ σήμερα, κυρία Πατσιά, ο κύριος Χίζαρης, έτσι. Σε όλα, σας έβγαλε από τη δύσκολη θέση πραγματικά να βγάλετε αυτή την εικόνα που πραγματικά ανταποκρίνεται στην τοπική κοινωνία και φαίνεται ούτως ή άλλως. Κύριε Χίζαρη, είναι η αλήθεια αυτή, δεν είναι ότι το αισθάνεστε εσείς που το βιώνετε, φαίνεται και προς τα έξω. Και αυτό το λένε και οι γονείς, αλλά το λένε και τα αποτελέσματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το λένε και τα αποτελέσματα που φέρνετε από τα σεμινάρια και τις υπόλοιπες έτσι διοργανώσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και άλλη φορά. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις τις οποίες μας αναρρυθμίσατε εδώ και που περιλαμβάνονται σε αυτό το μουσικό, στη μουσική άνοιξη. Ένα μουσικό φεστιβάλ, θα λέγει κανείς. Μια μουσική άνοιξη με διάφορες εκδηλώσεις. Γιατί όχι, αύριο μεθαύριο. Μια σκέψη, να ανοίξουμε τα φτερά μας και σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και έχει λήξει. Έχουμε άλλες διαφημίσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για ένα λεπτό ακόμη. Διαφημίσεις.